Πρόκειται για τρεις τροπολογίες, οι οποίες είναι κατατεθειμένες και διανεμημένες. Απλά στην Επιτροπή της παρουσίαζα τις προανήγγυλα, αλλά κατατέθηκαν μετά τη λήξη της συνεδρίασης και γι' αυτό το λόγο έχω την υποχρέωση να τις υποστηρίξω και στην Ολομέλεια. Η πρώτη τροπολογία με αριθμό 1202 Γενικό και 84 Ειδικό αφορά τη ρύθμιση όπου παρατείνουμε τη θητεία των επικουρικών γιατρών, των οποίων η θητεία τους λύγει στις 31/17 και του επικουρικού προσωπικού που υπηρετεί στα νοσοκομεία του ΕΣΥ σήμερα έως και στις δύο αυτές κατηγορίες έως 31/12/2018. Αυτή η ρύθμιση κρίνεται αναγκαία, καθώς ένας μεγάλος όγκος προσλήψεων είτε γιατρών είτε μόνιμου προσωπικού που έχει προκηρυχτεί δεν έχει υλοποιηθεί πλήρως και η ταυτόχρονη αποχώρηση ειδικά των επικουρικών γιατρών την ίδια ημερομηνία αλλά και ενός σοβαρού κομματιού επικουρικού άλλου προσωπικού θα δημιουργήσει πρόβλημα δυσλειτουργίας. Δίνοντας λοιπόν αυτή την παράταση μέχρι 31/12/18, εξασφαλίζουμε μια σταθερότητα στο σύστημα. Αυτή η ρύθμιση αφορά περίπου 1.500-1.600 εργαζόμενους στο σύστημα, είτε γιατρούς είτε άλλο προσωπικό. Και δίνει τη διαδικασία για να ολοκληρωθούν όλες οι προκηρύξεις και η κατάληψη των θέσεων τόσο από μόνιμους γιατρούς όσο και από μόνιμο προσωπικό. Η δεύτερη παράγραφος αυτής της τροπολογίας αφορά τη δυνατότητα, για το οποίο ασκήθηκε και μια κριτική, αφορά τη δυνατότητα στους διοριστέντες στο χώρο της υγείας από το διαγωνισμό του ΑΣΕ 58, οι οποίοι διορίστηκαν μετά από 18 χρόνια από την έκδοση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, να μπορούν να μεταφερθούν και να μεταταγούν σε νοσοκομεία ή υγειονομικές δομές πλησίων του τόπου του οποίου έφτιαξαν τη ζωή τους για 18 χρόνια ενώ είχαν κριθεί ως διοριστέοι. Αυτή η διαδικασία έχει νομιμοποιηθεί και ήδη έχει γίνει γιατί αυτό αφορά 954 άτομα που πιστεύουμε ότι γύρω στους 200 με 300 με βάση τα αιτήματα που έχουμε θα ζητήσουν μετάταξη σε άλλη περιοχή από αυτή την οποία διορίστηκα. Αυτή η διαδικασία έχει νομιμοποιηθεί και ήδη γίνεται για τους άλλους 1.000 από το διαγωνισμό του ΑΣΕ 58, οι οποίοι προκηρύχτηκαν για άλλες δομές του δημόσιου τομέα. Δεν είναι κάτι καινούριο, γίνεται για εκεί, απλά επειδή η προκήρυξη και η κατανομή για το χώρο της υγείας έγινε πριν από τους άλλους τομείς, τότε δεν είχε προβλεφτεί αυτή η δυνατότητα. Η δεύτερη τροπολογία με γενικό αριθμό 12.03 και ειδικό αριθμό 85 είναι η τροπολογία για την οποία κατατέθηκε η αίτηση αντισυνταγματικότητας και την οποία νομίζω την εξήγησα αναλυτικά πριν στην απάντηση που έκανα για το κλείσιμο της συζήτησης. Αφορά την θέσπιση της έμεισης θέσης στον πρόεδρο και στον αντιπρόεδρο του Κερκνό, αφορά ρύθμιση για τις μετακινήσεις του προσωπικού του Εθνικού Κέντρου Αμέσης Βοηθείας και αφορά και το μεγάλο ζήτημα που έχει δημιουργηθεί με την πληρωμή είτε ανθρώπων που έχουν προσληφθεί με συμβάσεις έργου που μετατράπηκαν σε συμβάσεις εργασίας και που κάποιοι επίτροποι δεν υπογράφουν τα εντάλματα παρά το γεγονός ότι έχουμε νομοθετήσει με αυτόν τον τρόπο, είτε αφορά ανθρώπους οι οποίοι ενώ μας έχουν μπλοκάρει τη διαδικασία με δικαστικές αποφάσεις να προκηρύξουμε διαγωνισμούς τέτοιους και δίνουμε παρατάσεις μηνός, δίμηνες ή τρίμηνες στις υπάρχουσες συμβάσεις με τους εργολάβους, πάλι κάποιοι επίτροποι δεν υπογράφουν τα εντάλματα για να πληρωθούν αυτές οι δαπάνες και τους ώστε να πληρωθεί αυτό το προσωπικό. Είναι ο λεγόμενος πόλεμος που είπα πριν. Και η τρίτη τροπολογία που έχει γενικό αριθμό 1204 νομίζω. Μισό λεπτό. 1204 και ειδικό 86 είναι μια τροπολογία που αφορά τον ΕΟΠΗ, έχει διάφορες ρυθμίσεις μέσα. Η βασική είναι η επανάληψη της ρύθμισης για το rebate της έκπτωσης όγκου που γίνεται στους διάφορους παρόχους του ΕΟΠΗ
η οποία από λάθος δημοσίευση στο ΦΕΚ μπήκε αλλού η Αγγίλη και ουσιαστικά δεν μπορεί να υπολογιστεί με το σωστό τρόπο ο τύπος της έκπτωσης που ενοποιούμε όλα τα rebate σε ένα, με ένα συγκεκριμένο τύπο που αφορά τη φαρμακευτική δαπάνη αλλά και τους παρόχους και ουσιαστικά επαναδιατυπώνουμε την διάταξη προκειμένου να δημοσιευτεί σωστά. Το δεύτερο είναι η δυνατότητα συμψηφισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών με οφειλόμενο rebate ή clawback από τρέχουσες χρήσεις, κάτι το οποίο διευκολύνει τη ρευστότητα των παρόχων του ΕΟΠΗ. Επίσης, λύνει ζητήματα που αφορά τη νομική υπηρεσία του ΕΟΠΗ, η οποία υποτίθεται συστάθηκε αλλά ποτέ δεν λειτουργήσε. Και επίσης ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με την κάλυψη ασφαλισμένων του οργανισμού και την δυνατότητα να συμβληθεί με ασφαλιστικούς οργανισμούς άλλων χωρών για να καλύψει Έλληνες ομογενείς που δουλεύουν εκεί και πληρώνουν ασφαλιστικά ταμεία στην Ελλάδα προκειμένου να καλύψει ο ΕΟΠΗ την οσιλία τους σε αυτές τις χώρες τις οποίες μένουν. Αυτές είναι κυρίως οι διατάξεις που περιλαμβάνονται και κάποια επίσης τώρα με τη διαδικασία που ο ΕΟΠΗ επέκτηνε την διαδικασία των συμβάσεων και στο ιατροτεχνολογικό υλικό με όλους τους παρόχους και στα φαρμακεία κτλ. Δίνει κάποιες μεταβατικές διατάξεις προκειμένου να ξεστοκαριστεί το παλιό προϊόν που είχαν με πιο αυξημένες τιμές σε σχέση με αυτό που τώρα δίνεται και καλύτερα από τον οργανισμό με χαμηλότερες τιμές με βάση τις συμβάσεις στις οποίες υπάρχουν. Αυτές είναι οι τρεις τροπολογίες που υπερασπίσαμε, που είπαμε στην Επιτροπή, αλλά κατατέθηκαν εκπρόθεσμα μετά τη λήξη της συνεδρίας. Έχει ο κύριος Γεωργιάδης.